centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Και να πάμε και στον κύριο Χρήστο Μόσχο. Κύριε Μόσχο, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Μασχολή, καλημέρα και σε όσους μας ακούνε. Υπάρχει ένα θέμα σήμερα, είχαμε και τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο νωρίτερα, που ασχολείται πραγματικά, έχει πάρει πανελλαδικές διαστάσεις, ασχολείται και η Ελλάδα, αλλά είναι ένα θέμα με το οποίο έχει φτάσει το περιστατικό αυτό και στο εξωτερικό ως φαινόμενο, ως αναφορά για το τι συνέβη στην Καστοριά. Είναι η πρώτη φορά που ο άνθρωπος παρατηρεί και διαπιστώνει κάτι τέτοιο. Από ό,τι πληροφορήθηκα και εγώ, για πρώτη φορά έχει γίνει κάτι τέτοιο, ναι. Πείτε μου τι ξέρετε εσείς γι' αυτό, τι έχετε κάνει και έχετε δει και τα... έχετε κάνει και την νεκροψία στα ζώα. Εγώ με πήρε ένα τηλέφωνο το Σάββατο το πρωί ο υπάλληλος του δασαρχείου να μου αναφέρει το περιστατικό. Δεν είχε τοπίσει ακόμα το πρώτο αρκουδάκι. Μόνο με ρώτησε αν μπορώ να κάνω την νεκροψία, νεκροτομή, ό,τι χρειαστεί τέλος πάντων. Ή έστω αν θα χρειάζεται επέφελψη, γιατί δεν ξέραμε τι γίνεται ακόμα και πώς. Απάντησα θετικά. Με πήρε περίπου μετά από μία ώρα τηλέφωνο, με είπε ότι εντοπίστηκε το αρκουδάκι και ότι το φέρνει. Το μεταξύ ήρθε σε επικοινωνία ένας θείος μου, τέλος πάντων, το χωριό, να μου πει για το περιστατικό που συνέβη, ο οποίος μου ανέφερε ότι υπάρχει ένα αρκουδάκι θαμένο μέσα στο χωράφι. Ο υπάλληλος του δασαρχείου είχε αναφέρει και αυτός ότι το αρκουδάκι ήταν θαμένο και του λέω είναι αυτό, μου λέει δεν είναι, το φέρνει, λέει δεν είναι αυτό, είναι κι άλλο. Και μόλις έφεραν το αρκουδάκι, αναγκαστικά γύρισαν να πάρουν και το άλλο αρκουδάκι που βρέθηκε θαμένο. Δεν έχω ξανακούσει ποτέ. Είναι πρώτη φορά που να θάβει τα παιδιά της, τα μικρά παιδιά της. Ναι, τα μικρά της. Από αυτά που είδατε κύριε Μόσχο, φαίνεται ότι ο θάνατος ήταν ακαριός, γιατί τουλάχιστον για το ένα φαίνεται ότι ίσως κάπως να μην είχε σκοτωθεί αμέσως το ατύχημα αυτό. Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να αναφέρω όλες τις πληροφορίες, αλλά το ένα αρκουδάκι πέθανε ακαριά, σίγουρα, και το άλλο αρκουδάκι πρέπει να έζησε κάποιες ώρες μετά από το χτύπημα, σίγουρα. Γιατί λόγω της νεκρικής ακαμψίας και της κατάστασης που βρέθηκαν τέλος πάντων τα αρκουδάκια, το ένα είχε κάποια νεκρική ακαμψία και το άλλο δεν είχε. Μάλιστα. Φαντάζομαι κι εσείς έτσι έκπληκτος με αυτό. Για εσάς μια εμπειρία όλο αυτό, έτσι. Φαντάζομαι ότι. Ναι, ήταν κάτι μια μοναδική εμπειρία. Κάτι πρωτοφανές. Αυτό για μένα. Ευχαριστώ πολύ την ομάδα με τις επέμβασεις που έστω στήριξε. Τώρα έτσι, μετά από αυτό το περιστατικό σας βλέπω μόνιμο εκεί. Σας βλέπω μόνιμο εκεί. Πάντως είναι. Έχει αξία για να δούμε αυτό που έλεγε και ο Νίκος νωρίτερα, ότι τελικά είστε βέβαια και έκτινοι ιατρός, αλλά έχουν αισθήματα και τα ζώα. Αυτό πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι το ξεχνάμε. Φυσικά έχουν αισθήματα τα ζώα. Δεν θα έχουν. Όταν ένα σκύλος πουλάει την ουρά του, δείχνει τη χαρά του. Το ξεχνάμε οι άνθρωποι. Κακό. Και έλεγα μια μέρα, είχα και μια πορεία. Εμείς οι άνθρωποι λέμε τα ζώα ζώα. Τα ζώα πώς να μας λένε άραγε? Ζώα. Με κάποιο τρόπο πρέπει να μας λένε και εμάς. Ζώα θα μας λένε σίγουρα. Τώρα, εσείς γίνεται μια έκκληση, έγινε μια έκκληση νωρίτερα. Ότι ο οδηγός που εν πάση περιπτώσει ενεπλάκησε αυτό το ατύχημα, αν μπορεί να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες, θα μας βοηθήσουν αυτές οι πλέον πληροφορίες, κύριε Μόσχο, και εσάς ακόμη, για τις συνθήκες, το τι ακριβώς έγινε? Κοιτάξτε αν δείτε, εγώ προσωπικά βασικά σαν γιατρός περιγράφω αυτό που βλέπετε. Ναι. Τα υπόλοιπα αφορούν τις οργανώσεις. Τα υπόλοιπα τις οργανώσεις. Τώρα, από ό,τι πληροφορήθηκα, περιμένουν γενετικό υλικό για να διασταυρωθεί ότι τα αρκουδάκια είναι αδέρφια. Ναι. Αν και κατά 90%. Α, γίνεται και αυτό, μάλιστα. Ναι, είναι αδέρφια από ό,τι πιστεύω εγώ. Το ένα ήταν λίγο μικρότερο σε μέγεθος από το άλλο και από ό,τι μου εξήγησαν και εμένα, είναι λόγω του φαγητού ότι
Κάποιο παίρνει μεγαλύτερη ποσότητα, κάποιο παίρνει λιγότερη ποσότητα. Δε, εμένα προσωπικά δεν μπορεί να με βοηθήσει σε κάτι αν πει τι και πώς έγινε, γιατί εγώ περιγράφω την κατάσταση. Περιγράφετε την κατάσταση ακριβώς και τις συνθήκες είναι ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Μόσο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και μοιραστήκατε και αυτή την εμπειρία. Και πραγματικά, παρά το δυσάρεστο του θέματος, είναι, επαναλαμβάνω, και συγκινητικό θέμα, είναι ένα περιστατικό που συνέβη και που υπέπεσε στην ανθρώπινη αντίληψη παγκόσμια για πρώτη φορά στην Καστοριά. Γι' αυτό κάνει αυτό το θέμα μοναδικό και κάνει σήμερα το γύρο της Ελλάδος και θα κάνει και το γύρο του πλανήτη αυτή η είδηση που συνέβη λίγο έξω από τη Φωτεινή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μόσχο. Παρακαλώ. Καλημέρα. Παρακαλώ. Καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.